κοντά μας και ο Παναγιώτης Δάρας, σημαντικός της Διάνας. Παναγιώτη, αύριο είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και για την καριέρα σου. Πρώτη φορά συμμετέχει σε ένα τελικό του κυπέλλου ΕΠΣΑ. Η ομάδα της Διάνα Ηλίουπολη αντιμετωπίζει την Ηλίουπολη. Το σχόλιο σου για το ματς και πώς έχετε προετοιμαστεί. Πραγματικά είναι μια ιστορική στιγμή τόσο για την ομάδα όσο και για μένα. Είχαμε αρκετό καιρό μπροστά μας να προσαρμοστούμε. Κάναμε και δύο πολύ καλά φιλικά και θα πάμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαστε και εμείς καλή ομάδα, χωρίς αυτό να αναιρεί την ποιότητα και την πολύ καλή ομάδα που έχει η Ηλίουπολη. Αλλά δεν θα πάμε να κατεβάσουμε τα χέρια, θα παλέψουμε για το καλύτερο. Πιστεύεις ότι θα έχεις πολλή δουλειά και το λέω αυτό διότι η Ηλίουπολη είναι μια ομάδα που προφανώς την έχετε αναλύσει με τον προπονητή σας. Μεσοπιθετικά θεωρείται ίσως η καλύτερη στη γάμα εθνική και σίγουρα αυτό αυξάνει και την δουλειά που θα έχεις. Ναι, έτσι είναι. Αν ο coach με επιλέξει και παίξω, πρέπει να 90 λεπτά, 180 σε διαρκέσει να είμαι 200% συγκεντρωμένος. Γιατί η μεσοπιθετική της Ηλίουπολης πράγματι είναι πάρα πολύ ποιοτική παίχτης. Όλη τη βδομάδα έχετε προετοιμαστεί σκληρά. Βέβαια υπάρχει μεγάλη εποχή, καθώς παίξατε το τελευταίο παιχνίδι πριν 20 μέρες. Τι να περιμένει ο κόσμος αύριο από τη Διάνα και αν θεωρείς ότι θα πρέπει να προσέξει πρώτα την οπισθοφυλακή και στη συνέχεια αν μπορεί να διεκδικήσει κάποιο γκολ. Εντάξει, ναι, πράγματι η εποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά κάναμε δύο πολύ καλά φιλικά, δυνατά. Μας βοήθησαν να κρατηθούμε σε ένα καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι το μεγαλύτερό μου μέρος θα είναι αμυντικά, καθώς η παίκτη της Ηλίουπολης μπορεί και με μισή φάση να σου κάνουν γκολ. Έτσι, ως επιθετικά και σε εμάς υπάρχουν πολύ ποιοτικά παιδιά που μπορούν να κάνουν καλά αυτή τη δουλειά. Πόσο σημαντικό είναι, Παναγιώτη, το γεγονός ότι η ομάδα πάει στο τελικό, σε ένα τελικό, χωρίς να έχει δεχτεί γκολ σε διοργάνωση? Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στατιστικό αυτό. Μπορεί να είναι και συγκυρία, δεν ξέρω, αλλά είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ καλό στατιστικό για την ομάδα. Το μήνυμα που στέλνει στον κόσμο της ομάδας που περιμένει αύριο με ανυπομονησία το τελικό και να διεκδικήσει το τρόπο. Μακάρι το γήπεδο να είναι γεμάτο, να έρθουν όσοι περισσότεροι μπορούν και εγώ, τόσο και η ομάδα μου, θα δώσουμε το 100% ώστε να πανηγυρίσουμε τον τίτλο και να δώσουμε έναν τρόπο σε αυτή την ομάδα που είμαστε 3 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ.